Είναι η αύξηση της φορολογίας των αγροτών και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους. Δεν είναι φυσικά και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν νοείται χωρίς αγρότες και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι πρώτη στο μέλημα. Από την άλλη, η κυβέρνηση καμία διάθεση και πρόθεση φυσικά δεν έχει να καταλυστέψει τους αγρότες. Το αντίθετο. Αυτό που επιχειρείται είναι να κάνει το μικρό αγρότη να σταθεί στα πόδια του, αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, και το αφορολόγητο των αγροτών που ίσχυε πάντοτε ουσιαστικά και κάποιες φορές, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έδινε και ασυλία και σε αγρότες που είχαν πάρα πολύ ψηλά εισοδήματα. Επομένως, πρώτον. Δεύτερον, η αύξηση των εισφορών δεν θα σημαίνει και αύξηση της σύνταξής τους, όταν η σύνταξη του ΟΓΑ ούτως ή άλλως είναι πενιχρή. Επομένως, αυτό το οποίο έχει σημασία να γίνει είναι να υπάρχει ένα μητρό με ποιοι είναι κατ' όνομα, ποιοι κατ' επάγγελμα αγρότες, να υπάρχει ένα αναλογικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που να ευνοεί τους μικρούς αγρότες. Και από εκεί και πέρα να βλέπουμε και κάποια θετικά που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα, νομίζω, είχε περάσει μια υπουργική απόφαση κατά την οποία ο αγρότης μπορούσε, η οικογενειακή αγροτική επιχείρηση είχε και δικαίωμα μεταποίησης. Για παράδειγμα, αν παράγει λάδι κάποιος, είχε δικαίωμα να το συσκευάσει, να το μεταποιήσει, να το διοχετεύσει στην αγορά. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, αλλά κατά τη γνώμη μου καλό είναι να υπάρχει αυτό το μητρό ή μέσα από το βιβλίο εσόδων και εξόδων, που το έχει τονίσει κατ' επανάληψη νομίζω και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να αφαιρούνται τα έξοδα από τα έσοδα και να υπάρχει ένας υπολογισμός. Υπήρχε αυτό το βιβλίο εσόδων και εξόδων. Δεν τηρούνταν από όλους. Δεν τηρούνταν νομίζω από όλους. Θέλετε να κάνετε έναν εξορτολογισμό από τη μία, το καταλαβαίνουμε και όλοι το ψεύμα. Απ' την άλλη, αυτά που σας ζητάει, σας ζητάει το κουαρτέτο να κάνετε, όπως όλα όσα σας ζητάει, που δεν τα θέλετε κι εσείς η ίδια ως κυβέρνηση να γίνουν. Το κουαρτέτο δυσπιστούσε στη φορολογική βάση του αγροτικού κόσμου. Αλλά από εκεί και πέρα, το σωστό και το δέον είναι να υποστηριχθεί ο μικρός αγρότης, ο οποίος είναι κατ' επάγγελμα αγρότης και να σταθεί στα πόδια του. Θέλουμε σύντομες τοποθετήσεις σας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Και καλό είναι να μην μονοπολίσουμε για όλα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο μου δημιουργείται εμένα και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι δημιουργείται και σε πολλούς από τους τηλεθεατές μας, κυρίως από αυτούς που έρχονται από αγροτικές